Ευχαριστώ. Поздравляйте. Εύχομαι πάντα να βάζεις τέτοια γκολ. Είναι τον ίδιο που σου τα κέγγελα ζαμπιόν. Γιατί άγγιξε το τέλειο και μόνο εσύ μπορούσε να το κάνεις με την τεχνική που σε διατρέχει. Και όλοι μου έχετε κοντά ζαμπιόν στην τέχνη. Ευχαριστώ. Εύχομαι στο μέλλον να μας βάζεις και άλλα τέτοια γκολ να κερδίζουμε. Μπούτους μου μπορείς τα κέγγελα ζαμπιόν. Πάω που μίγρο. Ευχαριστώ. Σας είπα. Σας ευχαριστεί πάρα πολύ. Το πιο σημαντικό είναι ότι η ομάδα κέρδισε έναν πολύ δύσκολο αγώνα. Ήταν πολύ δύσκολο να παίξουμε και στις 4 η ώρα, μάλιστα, και ήταν και ο καιρός πολύ ζεστός. Μπορούμε να παίξουμε σίγουρα πολύ καλύτερα. Το σημαντικό είναι να κερδίζουμε τους αγώνες και να κερδίζουμε τους πόντους όπως έγινε σήμερα. Και έχουμε κερδίσει 4 παιχνίδια και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι και να μαζεύουμε πόντους. Να μας πει κάτι για τον κόλπο που έτυχε, το οποίο ήταν εξαιρετικό. Τι σκέφτηκε την Δεν μπορεί να το περιγράψει πώς ακριβώς αντέδρασε, απλώς είναι πολύ ευτυχισμένος που το έβαλε, ήταν ενστικτόδης. Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε, δεν έχει σημασία όλα τα υπόλοιπα. Έχει ξαναβάλει παρόμοιο γκολ στην καριέρα του και πώς εξηγεί το γεγονός, μάλλον πώς αισθάνεται για το γεγονός ότι πέτυχε 2 γκολ σε καθοριστικούς αγώνες. Έχω βάλει αρκετά γκολ στην καριέρα μου και τέτοιο δεν θυμάμαι να έχω ξαναβάλει. Αλλά επαναλαμβάνω, το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό που με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι η ομάδα και να κερδίζει η ομάδα. Είναι σίγουρα πολύ σημαντική για εμάς ποδοσφαιριστές, είναι καταλυτική η παρουσία των οπαδών και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, το έχω πει και πολλές φορές, είναι από τις καλύτερες που έχω δει ποτέ. Και στις δύσκολες στιγμές μας βοηθάνε και είναι πολύ θετική η παρουσία τους. Νιώθω σίγουρα καλύτερα, σίγουρα χρειάζομαι και παιχνίδια για να αποκτήσω ακόμα καλύτερη φόρμα, αλλά νιώθω καλά.